Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το σχολείο μας πιστό στην πολιτιστική παράδοση σας παρουσιάζει το αφιέρωμά μας στον τραγουδοποιό Μάνο Αλοΐζο. Έτσι λοιπόν, φέτος μας είπε η κυρία Σημεφορίδου. Παιδιά, αφού διαβάσουμε 2-3 βιβλία σχετικά με τη βιογραφία του, θα προσπαθήσουμε να δραματοποιήσουμε τη ζωή του και να επιλέξουμε κάποια τραγούδια. Όχι, μωρέ κυρία, τι πρέπει να διαβάσουμε τώρα? Τι σημαίνει η λέξη δραματοποίηση? Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρουμε καν τα τραγούδια του. Αφού λοιπόν συνεργαστήκαμε, ερευνήσαμε, δημιουργήσαμε, γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τον Λοΐζο, πρωτίστως ως άνθρωπο και ύστερα ως μουσικό, σας προσκαλούμε να πάμε ένα ταξίδι μαζί, ή μάλλον ένα μουσικό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Ο Μανώλης μας είναι ένα μάλαμα. Δώσ' του παιχνίδια, φυσαρμόνικες, φλάουτα για να παίζει μουσική. Δώσ' του μολύβια, νεροπογιές και συνική μελάνη για να ζωγραφίζει. Πολλές φορές ζωγράφιζε κάποιες γουστόζικες φιγούρες τροβαδούρα που από τη μέση και κάτω ήταν κοκόρια και πάπιες. Και σήμερα η Θεία Κωνσταντινίτσα, το Μανώλη μας, πάντα να την υποστηρίξει. Τέλος πάντων, το αγόρασε ένα πραγματικό βιολί. Και τον έγραψα στο δύο. Να κάνει κανένα μάθημα, πας και ηρεμήσει. Έλα, Μάνο, να μείνεις μαζί μου. Σε ευχαριστώ, ρε Λευτέρη. Μίλωσα μόλις ατέλειωτος για τα όνειρά του, αλλά και τα δικά μου. Ήταν ένας άνθρωπος με σπάνιο προσώνα, να μπορεί να ακούσει τον άλλον. Άκουγε τη φωνή τους, προσπαθούσε να γνωρίσει την ψυχή τους, παλόταν από τα δικά τους προβλήματα. Ήταν ένας άνθρωπος που του χρωστάω πολλά. Εκείνος μου είπε πως πρέπει να παλεύουμε για να φτιάξουμε τον εαυτό μας και να παλεύουμε να φτιάξουμε τον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο. Με έπαιρνε τρυφερά από το χέρι και με πήγαινε στις συναυλίες του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη. Και όλα αυτά χωρίς φράγκο στη τσέπη του και με 1000 πάσα να εξοικονομήσει. Peace.
Άλλη μία. Πέμπτο.